Στην υπόθεση του Κολονού, ο αγαπητός Σταγκαλής βρίσκεται από νωρίς στην Ευελπίδων και εκεί φαίνεται, αγαπητέ καλησπέρα, ότι νωρίτερα, έτσι με άκρα μυστικότητα, ήλθαν οι δύο τελευταίοι από τις τελευταίες συλλήψεις που έγιναν στην υπόθεση αυτή, δηλαδή ο 43χρονος ηλεκτρολόγος πλοίων και ο 55χρονος προπονητής. Καλό μεσημέρι, Μάριον. Κατά από άκρα μυστικότητα έφτασαν εδώ το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο 43χρονος και ο 55χρονος που συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες από την αστυνομία μετά τη νέα συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε η 12χρονη στους αστυνομικούς και η οποία φέρεται να αναγνώρισε πρόσωπα. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την ώρα απολογείται στην 33η ανακρίτρια ο 55χρονος και ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την 5η ο 43χρονος. Και φυσικά για όποια νέα εξέλιξη έχουμε θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Το θέμα είναι, Φίβο, ότι εδώ τώρα προκύπτουν στοιχεία, ενώ οι συγκεκριμένοι είχαν πει ότι δεν είχαμε καμία συνάντηση με το παιδί. Υπάρχουν, φαίνεται, στοιχεία που δείχνουν ότι προφανώς και δεν ήταν και μία η συνάντηση που... Και να δώσουμε κάποια τέτοια στοιχεία, Μάριο, να πούμε ότι στην περίπτωση του 43χρονου, σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές, φαίνεται πως βρέθηκε με το παιδί τουλάχιστον τρεις φορές, το οποίο σημαίνει ότι τρεις φορές ενδεχομένως το βίασε, ενώ στην περίπτωση του 55χρονου πως τα ραντεβού με την μικρή ήταν τουλάχιστον δύο. Να πούμε επίσης πως ο 43χρονος είναι από τους ανθρώπους που παρουσιάστηκαν αυτοβούλος στην Γαδά. Να πούμε πως αντιμετωπίζουν την κατηγορία γενετήσεων πράξεων με ανήλικο έναντι αμοιβής, μια κατηγορία που σημαίνει ποινή κάθειρξης από 10 έως 15 έτη, τα οποία όμως ως πραγματική ποινή θα είναι πολύ λιγότερα δυστυχώς. Δεν ξέρουμε βέβαια αν αναμένονται και άλλα εντάλματα σύλληψης, γιατί υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Έχει προφανώς δρόμο ακόμα. Και τα σημεία που γίνονταν οι βιασμοί, δηλαδή ακόμα ψάχνουν οι αρχές τον Νίκο Ανοχής. Τον περίφημο Μιχάλη, αυτό, ακριβώς. Τι έγινε με αυτό, ναι. Θα έχει πολύ συνέχεια, το μόνο σίγουρο. Αγαπητές, ευχαριστούμε πολύ.